Θα ξεκινήσω χαιρετίζοντας τις σημερινή συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις μαθητών, εκπαιδευτικών που εξάλλου εδώ στην Αθήνα αυτή την ώρα βρίσκονται στο δρόμο, διεκδικώντας ασφαλείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων τους, διεκδικούν κάλυψη όλων των κενών σε κενά εκπαιδευτικών, τα κενά σε υποδομές, τάξεις και συνθήκες που να μπορούν να παρέχεται η εκπαίδευση στα παιδιά μας με βάση τις σημερινές με βάση τις σημερινές ανάγκες τους, κάλυψη των αναγκών αφωνός, αλλά και βάση τις σημερινές δυνατότητες που έχουμε ως χώρα, ως κοινωνία. Δεύτερον, αναφέρθηκε ο κύριος Υπουργός παρεμβαίνοντας στην δώστε μου λίγο ένα-δύο λεπτά. Παρεμβαίνοντας μετά την ομιλία της κοινοβουλευτικής μας εκπροσώπου. Θα καταθέσουμε το έγγραφο. Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΕΤΑ, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και την ολοκλήρωση των εγγραφών των παιδιών σε κοινωνικές δομές, δηλαδή βρεφονιπιακή σταθμή, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης ΤΑΚΔΑΠ και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες ΓΔΑΠ ΑΜΕΑ, διαπίστωσε και τα στοιχεία είναι συγκεκριμένα ότι χιλιάδες παιδιά μένουν φέτος εκτός αυτών των δομών. Και όπως προκύπτει από τα οριστικά δηλαδή αποτελέσματα πανελλαδικά, το 1 τρίτο των παιδιών, δηλαδή περισσότερο από 85.000, για τα οποία έγιναν αιτήσεις, δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν μία από τις περιορισμένες θέσεις. Και ειδικά για τα ΚΔΑΠ, πάνω από 50.000 παιδιά, το είπατε, παρόλο που πληρούσαν τα κριτήρια του προγράμματος, έμειναν εκτός δομών γιατί δεν έλαβαν το κουπόνι εγγραφής βάουτσερ λόγω των περιορισμένων κονδυλίων. Θα καταθέσουμε το έγγραφο για να το λάβετε κι εσείς σε γνώση και οι συνάδελφοι εδώ οι βουλευτές. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, για τις τροπολογίες. Για δύο τροπολογίες του Υπουργείου Εσωτερικών. Η πρώτη τροπολογία, η με αριθμό 1065 του Υπουργείου Εσωτερικών, την καταψηφίζουμε και στην ψήφο μας βαραίνει το πρώτο άρθρο, όπου και διαφωνούμε, αφού στόχος είναι η προώθηση της ευελιξίας στη δημόσια διοίκηση με υπηρεσίες πολλών ταχυτήτων, καλύπτοντας τις ανάγκες σε προσωπικό με παντός είδους εργασιακές σχέσεις, ελαστικές μορφές εργασίας και πάει λέγοντας. Στην ουσία, χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα και αυτό, μέσω αυτής της νομοθετικής παρέμβασης, για να κάνει η κυβέρνηση τη δημόσια διοίκηση ελέγξιμη, αλλά και να έχει λιμένα τα χέρια όχι μόνο η παρούσα κυβέρνηση, αλλά και όλες οι κυβερνήσεις αναφορικά με το προσωπικό. Μάλιστα, όπως αναφέρεται και μέσα στο άρθρο της συγκεκριμένης τροπολογίας, ζητάει η κυβέρνηση, το ακούσαμε και από τον Υπουργό που υποστήριξε την τροπολογία, την έγκριση για έκδοση προεδρικού διατάγματος, το οποίο μπορεί όμως να αλλάζει κάθε τόσο, αναιρώντας στην ουσία τα όσα αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση περί ενιαίας αντιμετώπισης ή του κατακριματισμού κλάδων στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Δεν θα είχαμε αντίρρηση στα άλλα άρθρα της συγκεκριμένης τροπολογίας, αλλά βαραίνει αυτή η τροπολογία στην ψήφο μας στο κατά. Πάω στη δεύτερη τροπολογία και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, με αριθμό 1066, επίσης του Υπουργείου Εσωτερικών. Επίσης την καταψηφίζουμε. Η διαφωνία μας εδράζεται στα άρθρα 3, 4 και 6, αλλά κυρίως στα 3 και 4, όπου αφενός στο άρθρο 3 οι προγραμματικές συμβάσεις των ΟΤΑ ούτως ή άλλως υφίστανται από τον νόμο Καλλικράτη, θεσμικά δηλαδή για την ανάπτυξη περιοχών με διάφορους φορείς, τώρα προστίθεται υγεία ΟΣΕ. Στην ουσία προστίθεται άλλο ένα χαρτοφυλάκιο υγείας για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δράσης με τη συνδρομή και της τοπικής διοίκησης. Και στο άρθρο 4 της τροπολογίας, το οποίο αν ήταν ξεχωριστά θα το καταψηφίσαμε, το ενδιαφέρον σε αυτό το άρθρο είναι όχι μόνο ότι παρατείνει κατά μία δεκαετία το απαράδεκτο, το κατάπτυστο τέλος που επιβάλλεται μέσω των ΔΙΑ, το 80% δηλαδή, που το πληρώνει ο λαός από την τσέπη του, αλλά εδώ προβλέπει επίσης μια απαράδεκτη εξαίρεση που διασφαλίζει με τη ρύθμιση επιχειρήσεις που, όπως αναφέρει, από ειδικό τέλος του απαλλάσσονται οι επιχειρήσεις οι οποίες εξασφαλίζουν με δικά τους μέσα τα δίκτυα ΔΕΙΑ χωρίς να εκπονηθεί μελέτη
να πραγματοποιηθεί κατασκευή επέκτασης έργων ίδρυσης και αποχέτευσης από την οικία ΔΕΙΑ. Έτσι λοιπόν, όχι μόνο τους απαλλάσσει από το τέλος του 80% της επιχειρήσεις, αλλά και τους επιτρέπει να συνδεθούν με τα δίκτυα της ΔΕΙΑ κατά πώς γουστάρουν αυτοί. Χωρίς καν μελέτη, που σημαίνει ότι οι ΔΕΙΑ δεν μπορούν να διασφαλίσουν ούτε την ποιότητα του έργου σε ένα τέτοιο σημαντικό τομέα. Ώρα λοιπόν για τις ανάγκες των επιχειρηματιών και πώς τους βολεύει τους ίδιους. Έτσι λοιπόν και αυτή την τροπολογία την καταψηφίζουμε. Υπάρχουν άρθρα που μπορούσαν να τα ψηφίσουμε, αλλά δυστυχώς έτσι είναι η διαδικασία που μας αναγκάζει να ψηφίσουμε ενιαία.